τι θα έλεγες αν σου αποκάλυπτα πως η Intel, η AMD και η Nvidia έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Πως το Facebook και το Twitter έχουν επίσης τον ίδιο ιδιοκτήτη. Και η Apple, και η Google, και η Microsoft, και η Amazon, και η PepsiCo, και η Pfizer. Και πως το ίδιο ισχύει για τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο. Κάτσε ρε κυρίτσι, θα μου πεις. Αφού η Nvidia έχει εκείνη τον τύπο που μιλάει από την κουζίνα του. Η AMD έχει τη μοναδική γυναίκα που ξέρει από τεχνολογία. Το Facebook έχει το Σαββροϊδέζ Ρομπότ που αποκαλεί τον εαυτό του Μάρκο Ζαχαροβούνη. Η Amazon έχει τον Μπέζο που δεν είναι ο Γιάννη. Και οι Microsoft και η Google έχουν πλέον κάτι Ινδού. Α, αγαπητέ υποθετικέ και αν είδε θεάτη, μπερδεύει τον ιδιοκτήτη με τον CEO. Αν μιλάμε για μικρομικρέ επιχειρήσει που είμαστε τρίχιο Κούκο, καλή ώρα, ναι, ο ιδιοκτήτη και ο CEO είναι το ίδιο πρόσωπο. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση ο χαρακτηρισμός CEO είναι τρομερά γενναιόδωρο. Μόνο ψωνάρε τολμούν να το χρησιμοποιήσουν όταν έχουν συνολικά τέσσερι υπαλλήλου και οι τρει είναι συγγενεί τους. Όταν όμω μιλάμε για τεράστιες πολυεθνικές και δει εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τα πράγματα είναι εντελώ διαφορετικά. Ο CEO είναι απλά ένα υπάλληλο. Άσχετα αν μπορεί να πληρώνετε 200 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Επίση, ο Μπέζο δεν είναι καν ο CEO τη Amazon πλέον. Παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί στο αν θέλει το διάστημα ένα ομοίωμα του παιούς του. CEO της Amazon είναι πλέον κάποιο που δεν έχεις ιδέα ποιο είναι αν δεν το ψάξεις στο Google. Και ακόμα και αν το ψάξεις, θα εξακολουθεί να μην έχεις ιδέα ποιο είναι. Απλά θα ξέρεις πως τον λένε Αντιτζάσι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί διοκτήτε των πολυεθνικών που αναφέραμε και των περισσότερων εταιριών στο διχτυ sp SM500. Μιλάμε για οργανισμού με ασύλληπτη οικονομική ισχύ που πρακτικά μπορούν να ελέγξουν κάθε σημαντική πτυχή τη ζωή μα. Την εργασία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία μα. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι σημαίνει ιδιοκτησία σε μια πολυεθνική όπω η Apple. Σε κάθε εταιρεία που έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτε είναι οι μέτοχοι. Κάθε μετοχή είναι κυριολεκτικά αυτό. Ένα κομμάτι τη εταιρεία. Η Apple έχει συνολικά γύρω στα 16,07 δισεκατομμύρια μετοχέ. Αν έχει αγοράσει μία και μοναδική μετοχή τη Apple, σου ανήκει περίπου αυτό το ποσοστό τη εταιρεία. Δεν πρόκειται να το διαβάσω, γιατί σίγουρα θα χάσω τουλάχιστον ένα από τα 8 μηδενικά μετά την υποδιαστολή. Αν ήθελε να έχει το 1% τη Apple, θα έπρεπε να αγοράσει τουλάχιστον 160 εκατομμύρια 700.000 μετοχέ τη Τη στιγμή που γράφουμε αυτό το σενάριο, η κάθε μετοχή τη Apple αξίζει 154,32 ευρώ. Θα χρειαζόταν λοιπόν να δώσει σχεδόν 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό χωρί την προμηθεία για την αγορά. Τα καλά νέα είναι πω αν έχει 25 δισεκατομμύρια ευρώ ή πολύ πολύ λιγότερα, μπορεί να αγοράσει αυτέ τι μετοχέ με μηδενική προμήθεια. Με λογαριασμό στη Freedom 24. Κάνοντα τη δωρεάν εγγραφή σου από το δικό μα ένδυση στην περιγραφή, θα έχει ένα μοναδικό extra bonus. Η Freedom 24 είναι η μοναδική πλατφόρμα στην Ελλάδα που χρεώνει μηδενική προμήθεια στην αγοροπολισία μετοχών, ETFs, ομολόγων και options. Με το δωρεάν λογαριασμό σου μπορεί να επενδύσει στα διεθνή Αμερικανικά ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια. Και στο χρηματιστήριο αξιών εθνών. Αν για κάποιο λόγο το θέλει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η Apple ανήκει σε έναν απροσδιορίστο αριθμό από ανθρώπου, του μετόχου τη. Μπορεί να είναι συνολικά εκατοντάδε χιλιάδε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ακόμα και εκατομμύρια. Το ίδιο και η Amazon, η Google, η Microsoft και όλε οι άλλε πολυεθνικέ που βρίσκονται στο χρηματιστήριο. Κάνουν αυτό διαχωρισμό γιατί υπάρχουν και πολυεθνικέ που δεν είναι στο χρηματιστήριο. Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα είναι η Huawei. Τυπικά και αυτέ οι ιδιωτικέ εταιρείε έχουν μετόχου. Αλλά ένα σημαντικά μικρότερο αριθμό. Και δεν μπορεί ένα απλό άνθρωπο να αγοράσει μετοχέ αυτών των ιδιωτικών εταιρεών. Μέτοχοι γίνονται μόνο μεγαλοεπενδυτέ μέσα από ιδιωτικέ συμφωνίε. Σε αυτό σημείο όμω, κάποιο που δεν γνωρίζει πώ ακριβώ λειτουργούν τα πράγματα, ίσω να μπερδευτεί. Όταν ακούμε για εταιρικέ αποφάσει, συνήθω τι αποδίδουμε στον CEO. Και αυτό είναι αλήθεια. Ο CEO είναι εξ ορισμού ο επικεφαλής της εταιρείας. Όμως, τον CEO τον επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει επίσης τη δύναμη να τον αντικαταστήσει. Και το Διοικητικό Συμβούλιο το επιλέγουν οι μέτοχοι. Είναι οι εκπρόσωποι του όσον αφορά τον έλεγχο της εταιρεία. Θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το πολίτευμα της δημοκρατίας. Ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους που ελέγχουν τη χώρα. Με τη σημαντική διαφορά πως στη δημοκρατία κάθε ψηφοφόρος έχει εκ των πραγμάτων μία και μοναδική ψήφο. Σε μια πολυεθνική, κάθε μέτοχο έχει ισχύ ανάλογη με τον αριθμό των μετοχών του. Δεν έχει τη γνώμη ενό μετόχου που έχει μία μόνο μετοχή με έναν μέτοχο που έχει 10 εκατομμύρια μετοχέ. Και ο μεγαλύτερο μέτοχο τη εταιρεία έχει πρακτικά τη μεγαλύτερη επιρροή στι αποφάσει τη. Θεωρητικά, αν ένα μέτοχο έχει το 50% των συνολικών μετοχών συν μία μετοχή, έχει τον απόλυτο έλεγχο στην εταιρεία. Μπορεί να ορίσει Όποιον θέλει στο διοικητικό συμβούλιο, χωρί να ρωτήσει κανέναν. Στι τεράστιε πολυεθνικέ όμω, δεν πρόκειται να συναντήσουμε ποτέ τέτοια ποσοστά. Σπανίω, ένα μεμονωμένο επενδυτή, είτε μιλάμε για φυσικό πρόσωπο, είτε για εταιρεία ή οργανισμό, θα έχει πάνω από το 15% των μετοχών μια πολυεθνική. Όμω, ακόμα και με αυτό το ποσοστό, ο μεγαλύτερο μέτοχο έχει πρακτικά τον έλεγχο. Ναι, εφόσον έχει λιγότερο από το 50% σημεία, θεωρητικά μικρότεροι μέτοχοι έχουν αθρηστικά μεγαλύτερο ποσοστό από τον ένα μεγάλο μέτοχο. Αν όμω ο μεγαλύτερο μέτοχος διαφωνεί σοβαρά με κάποια απόφαση των μικρότερων μετόχων, μπορεί απλά να πουλήσει μαζικά όλε τι μετοχές. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την εταιρεία και για τι μετοχές όλων των υπόλοιπων μετόχων. Θα χάσει και ο ίδιο ο μεγαλομέτοχο. Διότι μερικέ δεκάδε ή εκατοντάδε εκατομμύρια μετοχέ δεν πολλούνται σε μία μέρα. Και υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει προαναγγελία για τόσο μεγάλε ενέργειε. Είναι όμω μια πράξη αμοιβέ καταστροφή, με την οποία μπορεί ο μεγαλομέτοχο να απειλεί του υπόλοιπου. Όπω η χρήση πυρηνικών όπλων σε ένα πόλεμο. Είναι λοιπόν αρκετά ακριβέ να πούμε πω οι λίγοι μεγαλομέτοχοι είναι πρακτικά οι ιδιοκτήτε μια πολυεθνική ακόμα και αν αθρηστικά οι μετοχέ του είναι λιγότερο από το 5% συν 1. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι τη Apple, τη Microsoft, τη Google, του Facebook. Η πληροφορία αυτή εκ των πραγμάτων είναι διαθέσιμη δημόσια. Σύμφωνα με το CNN Business, οι τρει μεγαλύτεροι μέτοχοι τη Apple είναι το Vanguard Group, η Berkshire Hathaway του Warren Buffett και η BlackRock Fund Advisors. Σημειωτέων στο top 10 θα βρούμε και άλλε θηγατρικέ τη BlackRock. Αλλά θα αναφέρουμε μόνο το Fund Advisors για να το κρατήσουμε πιο απλό. Οι τρει μεγαλύτεροι μέτοχοι τη Alphabet, τη μητρική εταιρεία τη Google, είναι η Vanguard, η BlackRock και η Fidelity Management, που ήταν ο πέμπτο μεγαλύτερο μέτοχο στην Apple. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι τη Microsoft είναι η Vanguard, η BlackRock και η SSGA Funds Management. Το SSGA σημαίνει State Street Global Advisors. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Nvidia είναι η Vanguard, η Fidelity και η BlackRock. Στην AMD, Vanguard, BlackRock, State Street. Στην PepsiCo, Vanguard, BlackRock, State Street. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό όλη τη μέρα. Στι μεγαλύτερε πολυεθνικέ στον κόσμο, και όχι μόνο στην τεχνολογία, οι μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι τα ίδια 4-5 ονόματα. Θυμάστε τότε που ο Elon Musk έδωσε γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια για μετοχέ του Twitter, τότε που έλεγε πω ήθελε να το αγοράσει και πριν καταλήξει στα δικαστήρια. Για ένα σύντομο διάστημα έγινε με διαφορά ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter. Δεύτερος ήταν η Vanguard. Τέταρτος ήταν η BlackRock. Πέμπτος ήταν η State Street. Και λέω για ένα σύντομο διάστημα διότι μέσα σε μερικές ημέρες η Vanguard αγόρασε επιπλέον μετοχές του Twitter για να επανέλθει στην πρώτη θέση. Σήμερα αυτή είναι η μεγαλύτερη μετοχή του Twitter. Vanguard, BlackRock, State Street. Τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Ποιε είναι λοιπόν αυτέ οι εταιρείε που έχουν αντικειμενικά τη μεγαλύτερη δύναμη στι μεγαλύτερε πολυεθνικέ. Έχετε ακούσει τον όρο θεσμικοί επενδυτέ. Ο ορισμό του θεσμικού επενδυτή είναι μια εταιρεία ή οργανισμό που επενδύει χρήματα εκ μέρου άλλων ανθρώπων. Μπορεί να είναι μια επενδυτική εταιρεία, μια εταιρεία διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, μια ασφαλιστική κ.ο.κ. Οι κορυφαίοι μέτοχοι λίγο πολύ σε όλε τι πολυεθνικέ στο χρηματιστήριο είναι τέτοιοι θεσμικοί επενδυτέ. Και τα χρήματα που διαχειρίζονται είναι ποσά που ζαλίζουν. Η BlackRock με όλε τι θηγατρικέ τη υπολογίζει πως διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξία 10,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Vanguard 7 τρισεκατομμυρίων. Η State Street 4,14 τρισεκατομμυρίων. Κάποιο μπορεί να γυρίσει και να πει. Όμω αυτά τα χρήματα δεν είναι δικά του. Ανήκουν σε επενδυτέ εκ μέρου των οποίων τα διαχειρίζονται. Ναι και. So what. Οι εταιρείε αυτέ έχουν τον απόλυτο έλεγχο το σε ποιε μετοχέ θα επενδύσουν. Είναι οι μέτοχοι στι μεγαλύτερε πολυεθνικέ. Εξορισμού λοιπόν έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη σε λόγω πολυεθνικέ. Είτε μα αρέσει είτε όχι, οι πολυεθνικέ αυτέ καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μα. Τι δυνατότητε έχουν στι συσκευέ με τι οποίε εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων στο ίντερνετ, οι διεθνεί πηγέ ενημέρωση, οι διαθέσιμε φαρμακευτικέ αγωγέ. Για μαντέψτε, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι τη Pfizer, Vanguard, State Street, BlackRock. Οι πολυεθνικές καθορίζουν τη ζωή μα. Και οι εταιρείε αυτέ έχουν πρακτικά τον έλεγχο των πολυεθνικών. Ακόμα πιο ενδιαφέρον όμω είναι να κοιτάξουμε του μετόχου των θεσμικών επενδυτών. Βλέπετε, ο μεγαλύτερο μέτοχο στη Vanguard είναι η BlackRock. Και έχει διπλάσιες μετοχές από όσες έχει η ίδια η Vanguard. Η State Street είναι πέμπτη στην κατάταξη. Ο μεγαλύτερος μέτοχος στη State Street είναι η Vanguard. Η BlackRock είναι τρίτη στην κατάταξη. Μάλιστα, ένας χρήστης του Reddit έχει αναπτύξει μια τρομερά εκτεταμένη θεωρία πως στην πραγματικότητα υπάρχει μια και μοναδική εταιρεία στον κόσμο, την οποία ονομάζει Megacorp. Που ουσιαστικά αυτή η μία εταιρεία κρύβεται πίσω από όλε αυτέ τι πολυεθνικέ. Αν σε ενδιαφέρει διαβάσεις τη θεωρία, να διαβάσει τη συγκεκριμένη θεωρία, μπορεί να πα στο site του, αφού είδε αυτό το βίντεο. Θα βρει το σύνδεσμο στην περιγραφή. Μάλιστα, η υπόθεση αυτού χρήστη ξεκινάει από την εποχή του Ροκφέλερ. Αφήνοντα στην άκρη την υποθετική Μέγα Κόρπ, ίσω όλα όσα είπαμε σε αυτό το βίντεο ακούγονται σαν θεωρίε συνωμοσίε. Όμω δεν είναι. Πρόκειται απλά για την πραγματικότητα. Τουλάχιστον όσον αφορά του θεσμικού επενδυτέ που αναφέραμε. Θεωρία συνωμοσία θα ήταν να ισχυριστούμε πω οι εταιρείε αυτέ, που έχουν σχεδόν όλα τα χρήματα και όλη τη δύναμη στον κόσμο, συνωμοτούν με κάποιο τρόπο εναντίον μα, των απλών ανθρώπων. Για να μα κατευθύνουν, να μα καταπιέσουν, να μα εκμεταλλευτούν. Για μία τέτοια υπόθεση δεν υπάρχει καμία χειροπιαστή απόδειξη που να μπορέσαμε να βρούμε. Προ το παρόν τουλάχιστον. Εσά, ποια είναι η άποψή σα, Γνωρίζετε για αυτό το καθεστώ ιδιοκτησία των πολυεθνικών, για τα ασύλληπτα ποσά που διαχειρίζονται μία χούφτα εταιρείε, για το πόσο έλεγχο μπορεί να έχουν στη ζωή μα και σε κάθε μα δραστηριότητα. Γράψτε μα σχόλια. Αν θέλει να αποκτήσει κι εσύ ένα μικρό κομμάτι από τι μεγαλύτερε πολυεθνικέ, μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο επενδυτικά προϊόντα με μηδενική προμήθεια. Αρκεί απλά να ανοίξει ένα δωρεάν λογαριασμό στη 24. Αν αναρωτιέσαι πώ η Freedom24 βγάζει λεφτά όταν δεν χρεώνει προμήθεια, σε προηγούμενο μα βίντεο εξετάσαμε σε βάθο το τι ακριβώ ισχύει. Θα βρει το σύνδεσμο στην περιγραφή. Επίση, η Freedom24 είναι η μοναδική χρηματιστηριακή πλατφόρμα σε ολόκληρη την Ευρώπη που εξειδικεύεται σε IPOs. Και δίνει τη δυνατότητα σε όλου του επενδυτέ να αγοράσουν μετοχέ στην αρχή τη μέση IPO. Τέλο, αν θέλει να κινηθεί πιο συντηρητικά, μπορεί να έχει εγγυημένη απόδοση 3% το χρόνο και καταθέσει δολάρια στο λογαριασμό D. Ειδικά τώρα που το δολάριο έχει ουσιαστικά την ίδια τιμή με το ευρώ, συμφέρει ακόμη περισσότερο. Δε το σχετικό μα βίντεο. Κάνε τώρα τη δωρεάν εγγραφή σου από το σύνδεσμο στην περιγραφή και θα έχει ένα μοναδικό μπόνου. Είμαι ο τη χρονιά και θα πούμε μέσα.